Αθλητική παρένθεση, να αναφερθούμε και έχει ιδιαίτερη αξία μέσα από μια ζωντανή σύνδεση και μια συνέντευξη που θα πραγματοποιήσουμε με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Ποδηλασίας, τον κύριο Γιώργο Βαρβεράκη, που θα αναφερθούμε σε μια σπουδαία επιτυχία για την ελληνική ποδηλασία εν ώψη του Παγκοσμίου της Γλασκόβης, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι για πρώτη φορά Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Αρτιμελών και Ατόμων με Αναπηρία μαζί. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Βαρβεράκη, τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Πρόσφατα ανακοίνωση λοιπόν η Παγκόσμια Ομοσπονδία τους αθλητές που πήραν την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γλασκόβης. Ένα πρωτοποριακό πρωτάθλημα δρόμου και πίστας αρτιμελών και ατόμων με αναπηρία μαζί. Πριν μιλήσουμε ωστόσο, κύριε Βαρβεράκη, για την εκπροσώπηση της χώρας μας, θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Κοιτάξτε, είναι μια παγκόσμια κινητοποίηση, είναι η νέα τάξη πραγμάτων που θέλει πραγματικά αυτό που λέμε συμπερίληψη να γίνεται πράξη. Αθλητές με αναπηρία και μη ανάπηρη αγωνιστικό χώρο σε ένα παράλληλο αγωνιστικό πρόγραμμα. Δεν θα είναι δηλαδή, θα τελειώνει μία μέρα η μία κατηγορία και μετά θα ξεκινάει η άλλη. Θα είναι μαζί, ταυτόχρονα, θα κάνουν ζέσταμα μαζί, θα αγωνίζονται ο ένας μετά τον άλλο, και έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να τους δει όλους ταυτόχρονα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε μέρος και μέλος αυτής της νέας τάξης πραγμάτων. Όπως λέμε, diversity, equity και inclusion. Είναι νέα καμπάνια που έχει ξεκινήσει από τη Γαλλία εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της επόμενης χρονιάς, όπου η συμπερίληψη, η ισότητα, οι ίσες ευκαιρίες και η ενσωμάτωση είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των μεγάλων διοργανώσεων πλέον. Και εσείς και βέβαια... θα είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μέσα από την προπονητική σας πορεία μέχρι και σήμερα, υπηρετείτε αυτή την ιδέα, δηλαδή την συνύπαρξη αθλητών και αθλητριών ποδηλασίας αρτιμελών και ατόμων με αναπηρία. Ακριβώς. Είμαι από τους προπονητές που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν μια 20ετία, προπονώ μαζί ταυτόχρονα αθλητές με αναπηρίες, με αρτιμελείς αθλητές μαζί. Γιατί πραγματικά είμαι από τους υπερασπιστές και τους υπέρμαχους αυτής της ιδέας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία το ξέρει αυτό, το γνωρίζει, άλλωστε η πορεία του καθενός μας μέσα στο άθλημα είναι γνωστή. Είμαι ένας από τους 5 προπονητές στον κόσμο που είμαστε οι πρεσβευτές αυτής της ιδέας και υπεύθυνοι για να τη διαδώσουμε όσο περισσότερο γίνεται, να την εξαπλώσουμε. Και γι' αυτό είμαι διπλά υπερήφανος, γιατί γίνεται ένα τεράστιο βήμα πλέον προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο Νίκος Παπαγγελής ως ποδηλάτης, Αμέα και η Ρώμη Λάκη ως αρτιμελής θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο Παγκόσμιο. Είναι δύο δικοί σας αθλητές που έχετε δουλέψει μαζί τους επί σειρά ετών. Ακριβώς. Η χαρά μου είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί πρόκειται για δύο δικά μου παιδιά, αθλητές οι οποίοι έχουν οριμάσει και έχουν διακριθεί στα δικά μου χέρια. Έχουμε δουλέψει σε πολύ υψηλό επίπεδο και με τα δύο παιδιά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ και πήραν την πρόκριση με το σπαθί τους μέσα από τη διαδικασία, με μια πολύ δύσκολη διαδικασία συλλογής πόντων και διακρίσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Παπαγγελής αποτελεί, αλήθεια είναι, έναν αθλητή παράδειγμα προς μίμηση. Έχει πετύχει σπουδαία πράγματα. Είναι ένα παιδί με πείσμα, με θάρρος, με αποφασιστικότητα. Πραγματικά, ο Νίκος ο Παπαγγελής αποτελεί ένα παράδειγμα παιδιού, ο οποίος μέσα από τις δυσκολίες της ζωής, μέσα από το πρόβλημα που του έφερε η ζωή με το να χάσει το πόδι του, αγωνίστηκε, το πάλεψε, τα κατάφερε, το ξεπέρασε και μέσα από τον αθλητισμό πετυχαίνει σημαντικά πράγματα
και δίνει ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μήνυμα και μέσα στον αθλητισμό και εκτός αθλητισμού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ίδια βέβαια πορεία στο κομμάτι των επιτυχιών έχει ακολουθήσει και η Ρόη Μιλάκη. Ακριβώς. Η Ρόη Μιλάκη, η οποία βέβαια έχει και αυτή την εμπειρία από την ποδηλασία των ΑΜΕ, καθώς είναι δις-παρολυμπιονίκη στο Λονδίνο και στο Ρίο το 2012 και το 2016 αντίστοιχα. Τώρα πλέον στο σόλο ποδήλατο, μόνη της, με την εργατικότητα, το πάθος και το ταλέντο το οποίο ξεκάθαρα έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, να είναι μέσα στις 24 καλύτερες αθλήτριες του κόσμου που θα δώσουν το παρόν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό ραντεβού στη Γλασκόβη τον Αύγουστο. Να πάμε τώρα στους αγωνιστικούς σας στόχους στο παγκόσμιο της Γλασκόβης και πού έχει τοποθετηθεί ο πύχης των προσδοκιών. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον Παπαγγελή τον Νίκο, η προετοιμασία μας πάει καλά. Στα παγκόσμια κύπελα έδειξε πολύ δυνατός. Καταφέραμε να πάρουμε 3 μετάλλια στα 3 παγκόσμια κύπελα. Μετά την έκτη θέση στους Παρολυμπιακούς Αγώνες, τώρα πλέον κοιτάζουμε πιο ψηλά. Στόχος είναι σίγουρα μια θέση μέσα στην πρώτη εξάδα και γιατί όχι ένα μετάλλιο σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Νίκος είναι σε υψηλό επίπεδο, μπορεί να τα καταφέρει και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αν όλα πάνε καλά και έχουμε λίγο την τύχη με το μέρος μας, μπορεί να τα καταφέρει. Ξέρετε, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα προόδου στο άθλημα της ποδηλασίας, ωστόσο κακά τα ψέματα υπολείπεται σε σχέση με άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν την ποδηλασία στο μέγιστο επαγγελματικό επίπεδο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εγώ σας μιλάω, βρίσκομαι στην Ιταλία, σε ένα προπονητικό camp, ένα πρόγραμμα που τρέχω μέσω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, προπονώ παιδιά που έχουν έρθει από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, έχουν αφήσει το σπίτι τους και έχουν έρθει να προπονηθούν εδώ μαζί μου, υπό τη σκέπη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Φανταστείτε όμως ότι αυτά τα παιδιά όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα ήταν κάποιες αθλήτριες οι οποίες ήρθαν για να δουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη και αυτό το Σαββατοκύριακο καταφέραμε να κερδίσουμε ένα τριήμερο γύρο πολύ σημαντικό εδώ στην Ιταλία, βλέποντας και αποδεικνύοντας ότι με σοβαρή και οργανωμένη δουλειά μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Και νομίζω ότι η χώρα μας, γυρίζοντας πίσω δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο το επόμενο, θέλω αυτή τη γνώση και αυτή την ελπίδα να τη μεταδώσω και στη δικιά μας ομοσπονδία και στο άθλημα και στα δικά μας παιδιά ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά σημαντικά πράγματα αρκεί να δουλέψουμε σωστά και οργανωμένα. Σε τοπικό επίπεδο κύριε Βαρβεράκη και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν παιδιά από τα οποία μέσα από την προπόνησή τους και την αγωνιστική τους ετοιμότητα μπορούμε να περιμένουμε διακρίσεις στο άμεσο μέλλον, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Ενδεικτικά σας λέω ότι στο σωματείο τον άθλο που έχουμε ιδρύσει τα τελευταία χρόνια, μόλις με 4-5 χρόνια παρουσία σε πανελλήνιο επίπεδο, έχουμε ήδη παιδιά με σημαντικές διακρίσεις. Και στην κατηγορία των παιδών, των κορασίδων και ακόμα πιο μικρά, που ελπίζουμε στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια να δούμε να ξεπετάγονται σε διεθνές πλέον επίπεδο και να ανοίγουν τα φτερά τους για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να μεταδώσω ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας σε όλο τον κόσμο ότι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα αν οργανωθούμε λίγο, αν το πιστέψουμε και αν δουλέψουμε σκληρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δική μας τιμή. Να είστε καλά κύριε Βαρβεράκη. Λοιπόν,